Στη διάθεση του Δήμου Ρεθύμνου βρίσκονται πλέον ο Ιόλαος και ο Δάρδανος, που είναι τα δύο νέα σχέδια δράσης που αφορούν στη θωράκιση του Μητροπολιτικού Δήμου από τους κινδύνους που ελοχεύουν χειμώνα-καλοκαίρι, δηλαδή από πλημμύρες και πυρκαγιές. Τα δύο αυτά σχέδια, που εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία στην τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, θεωρούνται σημαντικά για την πολιτική προστασία που αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για το Δήμο, παρά το γεγονός ότι τα εμπόδια που ορθώνονται μπροστά του είναι μεγάλα και αφορούν κυρίως την ελλειπή κρατική χρηματοδότηση και στην υποστελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών. Διαβάζοντας τις διατάξεις του νόμου, ήταν πιο πολλές φορές η λέξη δήμαρχος παρά οτιδήποτε άλλο. Σαν πως είμαστε, ξέρω εγώ, ο Σούπερμαν που μπορεί να τα κάνει όλα. Η πολιτική προστασία είναι ευθύνη όλων, και της πολιτείας και της αυτοδιοίκησης, αλλά και της κοινωνίας. Υπάρχει φοβερή υποχρηματοδότηση σε σχέση με τις ευθύνες που έχουν μετακυλιστεί στην τοπική αυτοδιοίκηση. Μόλις 60.000 ευρώ έρχονται κάθε χρόνο την πολιτική προστασία και αφορούν μόνο τον καθαρισμό του περιαστικού δάσους, που ούτε αυτά φτάνουν, χρειάζονται τα διπλάσια και τριπλάσια χρήματα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μπορούμε να δημιουργήσουμε συνέργειες και να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και την τεχνολογία και την επικοινωνία για την ευαισθησία του κόσμου και την ευαισθητοποίησή του, για την ενημέρωσή του και την ευαισθητοποίησή του στα θέματα της πολιτικής προστασίας. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, στο εξής, το σχέδιο προστασίας Ιόλαος αφορά στη διαχείριση των πυρκαγιών, ενώ το σχέδιο Δάρδανος αφορά στην αντιμετώπιση των πλημμυρών. Και τα δύο αυτά σχέδια πολιτικής προστασίας αποτελούν βασικά όπλα του Δήμου σε περίπτωση έκτακτου συμβάντος, αφού δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στους τομείς της πρόληψης και της καταστολής. Είναι ένα πλήρες σχέδιο. Ακολουθούμε τους κανόνες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ο Δήμος Ρεθύμνης έχει βάλει τις δικές του πινελιές, έχει βάλει τα δικά του στοιχεία που αφορούν τα μνημόνια συνεργασίας με τους ιδιώτες εργολάβους, με τις υπηρεσίες του Δήμου, με τους εμπλεκόμενους φορείς. Γενικότερα, έχουμε υποτιμήσει τον κίνδυνο που λέγεται πυρκαγιά και πλημμύρα, όπως επίσης δεν έχουμε κοστολογήσει σωστά ότι ξοδεύουμε πάρα πολλά χρήματα σε αποζημιώσεις, χώρια που χάνουμε και ανθρώπινες ζωές, ενώ μπορούσαμε αυτά τα χρήματα να τα έχουμε διαθέσει στην πρόληψη. Πάντως, όπως επισημαίνει ο Γιώργος Μαρινάκης, πέρα από την ετοιμότητα που θα πρέπει να έχει η πολιτεία, καθοριστικό ρόλο παίζει και η ευθύνη που θα πρέπει να επιδεικνύουν και οι ίδιοι πολίτες, οι οποίοι με απλές ενέργειες καλούνται να προστατεύουν τις περιουσίες τους από έκτακτα συμβάντα. Οι κάτοικοι δεν μπορούν να διαφορούν για το χωράφι το οποίο εγγίζει στο δρόμο και νομίζουν ότι θα μπορέσει ο Δήμος να το καθαρίσει, ενώ για εκείνον είναι 10 λεπτά, 20 λεπτά δουλειά. Θεωρώ ότι είναι ευθύνη όλων μας να μην κινδυνεύουμε. Και μάλιστα, όπως είδατε, οι πυρκαγιές στη δικιά μας περιοχή έχουν διπλάσια σχεδόν ταχύτητα λόγω της βλάστησης και της γεωμορφολογίας από ό,τι συνήθως έχουν αυτές οι πυρκαγιές.